Η Ουκρανική διοίκηση του Σολεντάρ αναμένει μια επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στις γραμμές Κοντέμα, Γκουρτουμόφκα και Κλινόβο Γεκράσνα Γιαγκόρα για περαιτέρω αποκλεισμό του Μπάκμουντ από τα βορειοανατολικά και νότια. Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της Βάγνερ κατά τη διάρκεια των μαχών έφτασαν στα νότιο-ανατολικά προάστια του Μπάκμουντ και έθεσαν τον έλεγχο του Ιβανγκράτ. Ενώ οι Ουκρανικοί σχηματισμοί υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν στην περιοχή Κλεστσεύκα για την ενίσχυση της ρωσικής άμυνας και την αποκατάσταση των θέσεων 43 επιπλέον στρατιωτικοί των ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν επίσης στην περιοχή Κλεστσεύκα καθώς και μια εφεδρική δημιουργία στην περιοχή Οτραντόφκα. Για να περιορίσουν την προέλαση, πυροβολικό και ελικόπτερα Μι-8 των Ουκρανικών δυνάμεων βάλουν κατά του Ιβανγκράτ και της Βεσέλα Ντολίνα.